يلا يلا استنى استنى خليها تطلع فوق. ألاء η καρδιά μας είναι δίπλα σας. Αυτό είναι το μήνυμα αγάπης και αλληλεγγύης των σεισμόπληκτων του Δήμου Μινώα Παιδιάδας προς τους σεισμοπαθείς σε Τουρκία και Συρία, καθώς νιώθουν τον ίδιο πόνο και γνωρίζουν πώς είναι να χάνεις τα πάντα, καθώς οι ζωές τους άλλαξαν δραματικά 16 μήνες μετά το φωνικό σεισμό των 6 Ρίχτερ. Έρχονται όλες οι εικόνες γιατί το έχουμε περάσει εμείς. Εκεί είναι καταστροφή. Είναι καταστροφή. Βλέπω ότι πάει από την χώρα μας βοήθεια και είμαι χαρούμενος γι' αυτό. Είναι μια κατάσταση που σου φέρνει εικόνες, έτσι, στεναχώρια, σε κάνει να δακρύσεις. Νομίζαμε ότι ήμασταν εκεί εκείνη την ώρα. Αυτοί πέρασαν ένα λεπτό, 120 δευτερόλεπτα περίπου, εμείς ήταν 18 δευτερόλεπτα, όμως ο πολλαπλάσιος σεισμός με αυτήν την ένταση που είχε, όπως καταλαβαίνετε, δημιούργησε πολύ έντονα συναισθήματα σε εμάς, φόβου και τρόμου. Ο Σύλλογος Σεισμοπλήκτων «Η Ελπίδα» εκφράζει τη συμπαράστασή του στους ανθρώπους που βίωσαν τον εφιάλτη του θανάτου και της καταστροφής σε Τουρκία και Συρία με τους χιλιάδες νεκρούς και τον μεγάλο αριθμό αστέγων. Και να συνδράμουμε με την συμμετοχή μας σε κάποιο φορέα που θα συλλέξει οτιδήποτε είδη πρώτης ανάγκης για να φτάσουν γρήγορα και ασφαλή. Ένιωσα στενάχωρα κι εγώ γιατί το πέρασα. Τα περάσαμε κι εμείς, ένιωσα. Γιατί πολλά παιδάκια αθώα στα χαλάσματα και χάρηκα που στείλανε και από εδώ βοήθεια. Ξανάνιωσα τα ίδια πάλι και στεναχωρέθηκα και για αυτόν τον κόσμο που είναι πολύ χειρότερα από εμάς εκεί τώρα. Ανθρώποι είναι, δεν φταίνε πουθενά. Περάσαμε κι εμείς την ίδια κατάσταση και δεν έχουμε και προοπτική να πούμε ότι θα πάμε καμιά μέρα στα παιδιά μας. Δεν δίνει σημασία κανείς. Ως ελάχιστο δείγμα συμπαράστασης θα κινήσουν τις διαδικασίες για τη συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης αλλά και φαρμακευτικού υλικού, ενώ παράλληλα στοχεύουν να φιλοξενήσουν στην ευρύτερη περιοχή του Αρκαλοχωρίου παιδιά από τις πληγήσεις περιοχές της Τουρκίας και της Συρίας. Και βέβαια προτείναμε στο εγγύς μέλλον, το Πάσχα ή το καλοκαίρι, αν υπάρξει δυνατότητα να συντονίσουμε μια δράση φιλοξενίας πληγωμένων παιδιών από αυτές τις περιοχές. Αυτό για μας ίσως δώσει μια ανακούφιση και ίσως ενισχύσει αυτή τη φιλία των λαών. Ξέρετε, σε αυτές τις στιγμές πάνω απ' όλα είναι η αλληλεγγύη και η αγάπη. Αυτό μετράει. Να μείνουν σε κάποιο ξενοδοχείο, δηλαδή. Σε κάποιο ξενοδοχείο, σε κάποια καταλήμματα. Θα ήταν ευχής έργων να είχαν τελειώσει όλα εδώ τα δικά μας και να τους φιλοξενούσαμε εδώ στον τόπο που βιώσαμε ένα μικρότερο βέβαια γεγονός. Με επιστολή του προς την πρεσβεία της Τουρκίας και της Συρίας, ο Σύλλογος Σεισμοπλήκτων του Δήμου Μινώα Παιδιάδας τονίζει ότι ως ομοιοπαθείς πληκτόμενη περιοχή θα προσπαθήσουν να βρουν εκείνους τους δρόμους της αγάπης, οι οποίοι θα αποτελέσουν την αρχή άμβλησης των δυσκολιών για να επιστρέψουν οι κάτοικοι σε φυσιολογικούς ρυθμούς ζωής μακριά από τις οδυνηρές αναμνήσεις του φωνικού σεισμού. Και συνεχίζουν λέγοντας: ο Σύλλογος με τις μικρές και πενιχρές δυνατότητες θα συμβάλλουμε σε συγκέντρωση βοήθειας, στοιχιζόμενοι δίπλα στους φορείς, καθώς επίσης φιλοδοξούμε να βρούμε συνοδοιπόρους και να οργανώσουμε μαζί την συμβολική ολιγοήμερη φιλοξενία προς ανακούφιση παιδιών από τις πληγήσεις περιοχές. Η καρδιά μας δίπλα σας. Ο πόνος για μας είναι ο ίδιος, είτε είναι δεξιά είτε αριστερά του Αιγαίου, είτε είναι χριστιανός είτε είναι ορθόδοξος. Ο πόνος για μας είναι ίδιος. Το δάκρυ και η αλληλεγγύη είναι η ίδια. Ο Θεός της αγάπης είναι ένας και είπαμε λοιπόν να βοηθήσουμε. Όπως τονίζει ο πρόεδρος του Συλλόγου «Η Ελπίδα», Κώστας Γκαντάτσιος, νιώθουν τα ίδια συναισθήματα φόβου και ανασφάλειας, καθώς και οι ίδιοι έχασαν τα σπίτια τους και τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ενώ γνωρίζουν από πρώτο χέρι τι θα πει να ζεις μακριά από ένα φυσιολογικό σπίτι για μήνες ή και για χρόνια, εγκλωβισμένο σε κοντέινερ.